Καλησπέρα σας, να σας καλωσορίσω και εγώ στη φιλόξενη μας αίθουσα του Υπουργείου. Καταρχάς να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί αισθάνομαι ότι βρίσκομαι μεταξύ φίλων. Με αρκετούς από εσάς έχουμε βρεθεί τα τελευταία 2 χρόνια και έχουμε ξανασυναντηθεί σε προηγούμενες δράσεις. Έχουμε ξεκινήσει ένα διάλογο για το μέλλον και το παρόν της εγχώριας οπτικοακουστικής παραγωγής και το λεγόμενο Digital Humanities και καμιά φορά μπορώ να πω και με πολύ απτά αποτελέσματα. Πριν περίπου 2 χρόνια είχαμε συναντηθεί με αρκετούς από εσάς στη Σύρο με σκοπό να δημιουργήσουμε εκεί τις πρώτες γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας με όλους τους φορείς, με όλα τα ερευνητικά κέντρα και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της οπτικοακουστικής παραγωγής, των πολιτιστικών δημιουργιών και των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών. Το όφελος ήταν πολλαπλό, αφενός γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλους εμάς, κυρίως για εμάς που δραστηριοποιούμαστε στον χώρο και λειτουργούμε ως ρυθμιστές, να ενημερωνόμαστε για τα τρέχοντα projects, τους προβληματισμούς της ερευνητικής κοινότητας, για τις όποιες πειραματικές καινοτόμες εφαρμογές στο πεδίο. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί και η πολιτεία μετά να μάθει πρώτα απ' όλα και οι άνθρωποι της περισσότερα και να σχεδιάσει πολιτικές ώστε να, οι οποίες οδηγούν σε πολύ απτά αποτελέσματα κάνοντας σωστές κινήσεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο περιβόητος νόμος 4487 για το νέο πλαίσιο ενίσχυσης οπτικοακουστικής παραγωγής. Είναι επίσης πολύ ενθαρρυντική η συνολική πολιτική συμφωνία η οποία επετεύχθη πρόσφατα με στόχο τον εξυγχρονισμό της οδηγίας για τις υπηρεσίες των οπτικοακουστικών μέσων. Η Ελλάδα μέσω της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης διαδραμάτισε ένα αποφασιστικό ρόλο κινητοποίησης των εταίρων της προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία η οποία ουσιαστικά υποχρεώνει τις υπηρεσίες κατά παραγγελία της Video On Demand Services να περιλαμβάνουν σε ποσοστό τουλάχιστον 30% ευρωπαϊκά κινηματογραφικά έργα, γεγονός το οποίο θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη της Ένωσης να εφαρμόσουν στις ψηφιακές πλατφόρμες τις ίδιες κατηγορίες υποχρεώσεων που εφαρμόζονται ήδη σε άλλα κανάλια και μέσα αναπαραγωγής περιεχομένου. Αυτό φυσικά αποτελεί μεγάλη νίκη για τους Ευρωπαίους δημιουργούς και φυσικά τους Έλληνες δημιουργούς, οι οποίοι όχι μόνο θα έχουν καλύτερη χρηματοδότηση στο μέλλον, αλλά και μεγαλύτερη ορατότητα στις επιγραμμικές πλατφόρμες. Τέλος, η ευρωπαϊκή στήριξη του κινηματογράφου μεταφράζεται και σε μια σημαντική χρηματοδοτική προσπάθεια χάρη στο πρόγραμμα Media. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι παρά τη μείωση του προϋπολογισμού λόγω του Brexit, η Κομισιόν πρότεινε πρόσφατα την αύξηση της συγκεκριμένης προσπάθειας κατά 30% για την περίοδο 20 έως 2027 στα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Να ξαναγυρίσω όμως αυτό που έλεγα προηγουμένως για τη Σύρο, για τη συνάντηση Σύρο, η οποία έδωσε και το ένασμα για τη δημιουργία ενός άτυπου δικτύου επαγγελματιών και ερευνητών και είναι πεποίθησή μας ότι τα δίκτυα των επαγγελματιών, οι κοινότητες οι ερευνητικές, οι κοινότητες στοχευμένου ενδιαφέροντος αποτελούν κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης. Γίνονται από μόνες τους ένα όχημα αλλαγής, αφού προάγουν τη συλλογικότητα και την εξωστρέφεια σε μια εποχή που ακόμα και σήμερα η λογική των ανοιχτών δεδομένων της επιστημονικής έρευνας βρίσκει πολλά προσκόμματα. Σήμερα λοιπόν θεωρώ ότι κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, συνεχίζουμε το διάλογο. Για μια ακόμη φορά μπαίνουμε στη διαδικασία να αναλογιστούμε πού βρισκόμαστε, να δούμε τις δυνάμεις μας και βέβαια να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε τα αυριανά μας βήματα. Η εξέλιξη των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών θέτει ολοένα και μεγαλύτερα ερωτήματα για το ρόλο που δύναται να αναλάβει στην καθημερινότητά μας η λεγόμενη υπολογιστική λογική. Για τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή τεχνολογία συμπαρασύρει την πολιτική και την ηθική. Για τις νέες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στον τομέα του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας, για τη λεγόμενη παιχνιδοποίηση της καθημερινής ζωής, για τις νέες αξίες ή την κρίση των παλαιών αξιών, για τις αναδυόμενες τεχνολογίες ή την κρίση των παλαιών. Σήμερα μιλάμε για big data, για μεικτή πραγματικότητα, για ψηφιοποίηση της εθνικής συνείδησης. Το ερώτημα είναι κατά πόσο
Είμαστε έτοιμοι για αυτές τις εξελίξεις. Και σε τι βαθμό. Και φυσικά δεν αναφέρω μόνο στην κοινωνία ως σύνολο, αλλά πρόκειται και για ένα ερώτημα στο οποίο και οι ίδιοι οι επιστήμονες οφείλουν να το θέσουν και οι ίδιοι στον εαυτό τους. Οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες οφείλουν να είναι αστοχαστικές. Και νομίζω αυτό το διήμερο δίνει αυτήν ακριβώς την ευκαιρία. Προτού όμως αφήσω το βήμα για τους ειδικούς, για όλους εσάς τους ερευνητές, είναι σημαντικό να σταθούμε για λίγα λεπτά και στη δυναμική που παρουσιάζει και διαγράφονται εδώ και αρκετά χρόνια στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ψηφιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς, η χρήση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων αποτελεί ένα δίκτυο καινοτομίας για μια χώρα. Αφού με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνεται η προβολή, η διαφύλαξη του υλικού και άειλου πολιτιστικού κεφαλαίου, αλλά και ενισχύονται έννοιες όπως η προσβασιμότητα και ο εκδημοκρατισμός ενός συλλογικού πλούτου, ο οποίος ενώ ανήκει σε όλους, δυστυχώς δεν είναι πάντοτε προσβάσιμος σε όλους. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, ψηφιοποίηση ιστορικής και πολιτιστικής μνήμης αποτελεί κεντρική πολιτική κατεύθυνση της Ευρώπης, αρκεί να παρατηρήσει κανείς τα χρηματοδοτικά εργαλεία που οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θέτουν στην υπηρεσία των κρατών μελών, προκειμένου να ενισχύσουν το συγκεκριμένο τομέα. Συγκεκριμένα για την περίοδο 2014-2020 και μέσα από τα προγράμματα Horizon 2020 και Connecting Europe Facilities, τα αντίστοιχα ποσά προς χρηματοδότηση ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Ως Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, θεωρούμε κρίσιμο τον τομέα της ψηφιοποίησης του πολιτιστικού πλούτου. Και στη βάση αυτή της πολιτικής στρατηγικής, πρόκειται να υλοποιήσουμε ως επικεφαλής έργου του DGARC, το ψηφιακό τόξο πολιτισμού Ελλάδος-Κύπρου, για τη διάσωση και την ανάδειξη της μεσαιωνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στην ισχυωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου. Ένα μεγάλης κλίμακας ερευνητικό έργο, το οποίο αναγνωρίζοντας τις κοινές ανάγκες της Ελλάδας και της Κύπρου στη διάσωση και στην ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων, στοχεύει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας σύγχρονης υποδομής για τη διαχείριση του ψηφιοποιημένου αρχείου. Στην προβολή ιστορικού υλικού μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών, αλλά και τη συγκρότηση ενός μόνιμου διασυνοριακού δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής, στο οποίο συμμετέχουν σημαντικοί εταίροι όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η πιο σημαντική όμως πρωτοβουλία κατά την άποψή μου στο συγκεκριμένο πεδίο, πέρα από άλλες δράσεις και από αυτές που προανέφερα, ήταν η ίδρυση και η λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας. Πρόκειται για ένα εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνίων και Ενημέρωσης, με τη συμμετοχή 4 ακόμη υπουργείων, όπου ανάμεσα σε άλλες του αρμοδιότητες είναι και η δημιουργία του Εθνικού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Αρχείων, ώστε σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή πρακτική να τηρεί κινηματογραφικό αρχείο με σκοπό τη συγκέντρωση, διαφύλαξη, ψηφιοποίηση, αρχαιοθέτηση και συντήρηση κινηματογραφικών έργων, καθώς και εντύπων κάθε είδους, φωτογραφιών και αντικειμένων που αναφέρονται στην τέχνη και στην ιστορία του κινηματογράφου. Πέραν του κινηματογραφικού αρχείου, το ΕΚΟΜΕ έχει στόχο την οργάνωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση Εθνικού Αρχείου Οπτικοακουστικών Μέσων και Μέσων Ψηφιακής Προβολής, Ψηφιακής Επικοινωνίας και Πληροφόρησης, την υποχρέωση να τηρεί αρχείο για τα ντοκιμαντέρ, τις σειρές μικρού μήκους, τις τηλετενίες και τις διαδικτυακές παραγωγές, με σκοπό τη συγκέντρωση, διαφύλαξη, ψηφιοποίηση, αρχαιοθέτηση και φυσικά συντήρηση του ανωτέρου υλικού. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, προγραμματίζεται και η υλοποίηση του Εθνικού Αποθετηρίου, μιας δομής που ακόμα δεν υφίσταται στη χώρα, παρότι οι αντίστοιχες που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολλές, αλλά και κάποιες χώρες έχουν και πάνω από μία δομές. Και το Εθνικό Αποθετήριο είναι κάτι το οποίο το συζητάμε αυτή τη στιγμή με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με πόρους, θα λειτουργήσει με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, της τάξης περίπου των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Σύντομα, επίσης, θα βγει και η προκήρυξη για τον ανάδοχο του έργου για τη δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου ψηφιοποίησης οπτικοακουστικών τεκμηρίων,
το οποίο θα μας εφοδιάσει με τις απαιτούμενες υλικοτεχνικές υποδομές και τα αισθήματα υψηλής χωρητικότητας για την αποθήκευση περιεχομένου. Το κέντρο, μεταξύ άλλων, θα διαθέτει ένα σύγχρονο εργαστήριο που θα λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τη συλλογή, τον έλεγχο, τη συντήρηση, ψηφιοποίηση και αποθήκευση του πρωτότυπου υλικού και παράλληλα θα πραγματοποιείται και η καταλογογράφηση και τεκμηρίωση του υλικού και θα δημιουργούνται τα κατάλληλα metadata. Η δομή αυτή, μέσα από μια σειρά συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα, καλείται να διασφαλίσει ότι θα μετατραπεί σε ψηφιακή μορφή, σε μέγιστη ανάλυση, το οπτικοακουστικό απόθεμα της χώρας. Πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι μία μέρημνα για αυτό το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντική για δύο λόγους. Αφενός, διότι η χώρα έχει ψηφιοποιήσει ένα πολύ μικρό ποσοστό της οπτικοακουστικής παραγωγής της μετά από επίπονες προσπάθειες των διάφορων φορέων. Αφετέρου όμως πρέπει να τονίσουμε ότι η ανάλυση στην οποία έχει γίνει μέχρι σήμερα ψηφιοποίηση δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα είναι συμβατή και διαλειτουργική με τις απαιτήσεις της ευκρίνειας και των άλλων βάσεων που επιβάλλουν τα νέα στάνταρ σε διεθνές επίπεδο. Σας καλώ λοιπόν όλους και όλους σε ένα συνεχή διάλογο. Θα ζητήσω την επίοικιά σας, γιατί δυστυχώς το πρόγραμμά μου δεν επιτρέπει να παρακολουθήσω το πρόγραμμα, αλλά ευτυχώς έχουμε την εκδήλωση live streaming και θα σας παρακολουθήσω κάποια άλλη στιγμή. Και σας καλώ πάνω απ' όλα σε επαγρύπνηση. Είναι η ώρα η οποία νομίζω πρέπει ο οπτικοακουστικός κλάδος στην ολότητά του να αποκτήσει τη σημασία που αξίζει και από πλευράς πολιτείας, αλλά πρέπει και όλοι οι φορείς και η εκπαίδευση και η αγορά να σταθεί επίσης στο ύψος και να αντλήσει ακριβώς αυτές τις ευκαιρίες που φέρνει η νέα τεχνολογία και η παγκοσμιοποίηση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Ευχαριστώ.